understand I have 5 to 7 minutes. Let me thank you for the invitation to the first Cyprus Forum. I'm sure it will become an institution for Cyprus. Allow me to deliver my intervention in Greek. Σίγουρα τον τελευταίο καιρό βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση. Πρωτοφανή κρίση όχι μόνο στο εύρος της, αλλά και στο χαρακτήρα της. Μια κρίση την οποία οδηγήσαμε με τις πολιτικές μας την οικονομία, με διατάγματα, με νόμους, στο ολικό κλείσιμο, λόγω της πανδημίας. Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προτεραιότητα ήταν να προστατέψουμε την υγεία. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, ο κάθε ένας μήνας κλεισίματος της οικονομίας, δηλαδή αυτό που λέμε lockdown, έχει μία επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του περίπου 3%. Αντιλαμβάνεστε πόσο μοναδική, κρίσιμη, είναι αυτή η διάζουσα περίπτωση την οποία διανύουμε. Ιδιαίτερα η διάζουσα γίνεται λόγω του ότι κανείς δεν ξέρει το πού θα καταλήξει την χρονική περίοδο και το εύρος της. Μπήκαμε δηλαδή ως κοινωνίες, ως οικονομίες, σε ένα πόλεμο με ένα άγνωστο εχθρό, όπως χαρακτηρίστηκε. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό τον άγνωστο εχθρό? Με τα όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και τα όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όσο πιο έξυπνα μπορούμε. Το ένα όπλο το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας και ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το όπλο της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με κέρυες παρεμβάσεις, έχει δώσει σημαντικές ανάσες. Σημαντικές ανάσες που αφορούν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τη ρευστότητα στην αγορά, αλλά και μια βοήθεια στον τραπεζικό τομέα, δηλαδή σε εμάς τους καταθέτες, ούτως ώστε να μην διακινδυνεύσουν, τουλάχιστον στο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο, οι καταθέσεις μας. Το κύριο όμως όπλο με το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι αυτό τον άγνωστο εχθρό, ήταν το άλλο σκέλος της οικονομικής πολιτικής, η δημοσιονομική πολιτική. Η δημοσιονομική πολιτική, την οποία και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι άλλες φορές, και με ένα αρκετά έξυπνο τρόπο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε ήταν η χαλάρωση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, τους οποίους ορθώς κατ' εμένα επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά μετά από την κρίση χρέους που δημιουργήθηκε πριν λίγα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φυσικά ήταν και είναι ένα μόνο νομοθετικό εργαλείο. Ένα μόνο νομοθετικό εργαλείο που σου επιτρέπει τι? Να δαπανίσεις με δικές σου πολιτικές, αν το αντέχεις, αν έχεις τα εφόδια. Και είναι εκεί που φαίνεται πόσο σημαντική είναι μια υγιής δημοσιονομική πολιτική εν καιρό μη κρίσεων. Και αν οφείλεται μία επιτυχία στο ότι μπορέσαμε να αντιδράσουμε γρήγορα, αυτό οφείλεται στο ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δημοσιονομικά περιθώρια τα περασμένα χρόνια, ειδικά μετά το 2013. Δημοσιονομικά περιθώρια που οδήγησαν την Κύπρο σε επενδυτική βαθμίδα, κάτι που επαναβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Οι ορθές πολιτικές τις οποίες ακολουθήσαμε επιβεβαιωθήκαν και χθες το βράδυ από την αξιολόγηση του οίκου Fish.
όπως προηγήθηκε και η Standard & Poor's πριν λίγες μέρες και άλλοι λύκοι. Άρα βλέπουμε ότι η δημοσιονομική πολιτική παίζει ουσιώδη ρόλο. Για να μπορέσεις την ώρα της κρίσης, να μπορείς να αντιδράσεις κέρια στους τομείς της οικονομίας που χρειάζονται στήριξη, πρέπει να έχεις δημιουργήσει αυτή την ανθεκτικότητα σε εθνικό επίπεδο. Και είναι αυτό το οποίο πράξαμε. Και επειδή πολύ συχνά παρερμηνεύεται και ο Keynes, νομίζω είναι μια από τις πρώτες φορές που ακολουθήσαμε μια πραγματική Keynesian πολιτική. Διότι και ο Keynes ο ίδιος είχε πει ότι η περίοδος της λιτότητας δεν είναι η περίοδος της κρίσης, αλλά είναι η περίοδος που έχεις υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα, όπως και κάθε νοικοκυριό, you have to save for a rainy day. Και ήρθε το rainy day. Και αυτό πρέπει να είναι ένα παράδειγμα. Γιατί αν δούμε μόνο την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, την σύγχρονη πολιτική, οικονομική ιστορία της Κύπρου, θα συνειδητοποιήσουμε μόνο αν ανατρέξουμε στους δείκτες, ότι η Κύπρος είχε μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα από το φετινό. Μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα από την περίοδο του COVID, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης κυμαίνοντας το 3 και το 4%. Αυτό, όταν διαιωνίζεται, οδηγεί σε κρίση χρέους. Οδηγεί σε μια κρίση χρέους, η οποία θα είναι και καταστροφική, την ώρα που πραγματικά χρειάζεται ενίσχυση η οικονομία. Άρα θεωρώ ότι αυτή η παρέμβαση έπρεπε να γίνει. Επεκτατική, πολύ επεκτατική. Είμαστε από τις πρώτες χώρες οι οποίες δράσαμε, από τις πρώτες χώρες οι οποίες δράσαμε τόσο επεκτατικά, αλλά όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή είναι μια βραχυπρόθεσμη και one-off στήριξη της οικονομίας. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην ομαλότητα και στην τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Γιατί δυστυχώς αυτό δεν μπορεί, δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτή η στήριξη των εισοδημάτων, αυτή η στήριξη των επιχειρήσεων να διαιωνιστεί SAE. Άρα οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη στήριξη πιο στοχευμένα, χωρίς όμως να διακινδυνεύουμε και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Από την αρχή θέσαμε ένα όριο όσον αφορά το δημόσιο χρέος. Το νοητό όριο ότι δεν θα έπρεπε να ξεπεράσουμε το 120% ανεξαρτήτως από το εύρος της κρίσης. Αν το ξεπερνούσαμε το 120%, τότε αυτόματα θα στέλνονταν πολύ αρνητικά μηνύματα, ενδεχομένως να υπήρχαν υποβαθμίσεις, αλλά το φτάσαμε. Το φτάσαμε διαφυλάσσοντας όμως και μια μεγάλη ρευστότητα. Μια ρευστότητα της τάξης του 20%, η οποία μας εξυπηρετεί με δύο τρόπους. Πρώτο, να διαφυλάξουμε ότι έχουμε εκείνα τα πυρομαχικά, έχουμε εκείνα τα εφόδια, λόγω της αβεβαιότητας της κρίσης, να επέμβουμε την ώρα την οποία χρειάζεται. Και γιατί χρειάζεται να ακολουθούμε και ακολουθούμε μια πολύ ευέλικτη πολιτική, στοχευμένη, αλλάζει κάθε ένα μήνα, κάθε ανάμιση μήνα, ανάλογα με τις συνθήκες. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να έχουμε το περιθώριο, αν πάμε με το βασικό ή με το καλό σενάριο, να προβούμε και σε πρόορη αποπληρωμή πιο ακριβού χρέους, ούτως ώστε να αρχίσουμε την καθοδική πορεία του δημοσίου χρέους. Και αυτός είναι ο στόχος μας, ακόμη και πριν το τέλος του έτους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θέλω να πω ότι αυτή η κρίση όντως δίνει κάποια διδάγματα. Και το ένα διδάγμα είναι πόσο σημαντικό είναι το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον εν καιρό ομαλότητας. Πόσο σημαντική είναι μια συνετή δημοσιονομική πολιτική εν καιρό ομαλότητας, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε, εκείνος είναι ο ρόλος του κράτους, να μπορεί να παρέμβει την ώρα της κρίσης. Και ο πολιτικός και ο οικονομικός κύκλος, η παρέμβαση και η χαλάρωση χρειάζεται όταν είναι στα κάτω του, όχι όταν είναι στα πάνω του. Και δυστυχώς, αν δούμε την πολιτική οικονομική ιστορία της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, από το 90 μέχρι το 2000-2020, θα δούμε ότι οι διακυμάνσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική μπορεί να μην είχαν σχέση τόσο πολύ με τον οικονομικό κύκλο, αλλά με τον πολιτικό κύκλο. Ταυτίζονταν περισσότερο με τις εκλογές
παρά με τις διακυμάνσεις της οικονομίας. Όχι μόνο στην Κύπρο. Σε ευρωπαϊκό, να μην πω και διεθνές επίπεδο. Και είναι αυτό που θα προσέξουμε. Την οικονομία δεν θα την καταστρέψει μια κρίση βαθιά με μια επεκτατική αλλά μεμονωμένη πολιτική διάρκειας 6 μηνών ενός χρόνου. Θα την καταστρέψουν δομικές στρεβλώσεις. Δομικές στρεβλώσεις που δημιουργούνται στη δημοσιονομική πολιτική μέσω διαφόρων πιέσεων, αιτημάτων και παραγνωρίζοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Και είναι αυτά που πρέπει να προσέξουμε. Νομίζω και αυτό είναι ένα από τα κύρια διδάγματα της κρίσης. Και αναφερόμενος και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει μια παρεξήγηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και αυτό στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους. Δεν είναι helicopter money. Το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη, πολύ ορθά έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός. Είναι δανεισμός που δανειστήκαμε συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ήδη αρχίσαμε να αποπληρώνουμε αυτό τον δανεισμό με αυξημένες συνεισφορές. Η συνεισφορά της Κύπρου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στο 1% του ΑΕΠ, πήγε στο 1,4%, θα πάει στο 2% του ΑΕΠ. Και ό,τι κάνουμε όσον αφορά το πού δαπανούμε αυτά τα λεφτά, κανονικά την σύμβαση έπρεπε να την υπογράφουμε με τα παιδιά μας, με τις επόμενες γενναίες, διότι είναι αυτοί που θα αποπληρώσουν αυτό το χρέος το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε για αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο που και το Ταμείο Ανάκαμψης φέρει τον τίτλο Next Generation EU 2020. Είναι για να κάνουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις που θα είναι επωφελείς στη νέα γενιά και αυτή θα είναι και η όρη εκταμίευσης αυτών των λεφτών. Ορθό αυτό, ναι. Μνημονιακό, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν είναι μνημονιακό. Αλλά σίγουρα αυτά τα λεφτά δεν είναι ευκαιριακά, δεν είναι helicopter money. Τα δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, από την επόμενη γενιά και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να πρασινίσουμε τη χώρα, για να ψηφιοποιήσουμε τη χώρα και όχι για να τα δαπανίσουμε σε πρόσκαιρες πολιτικές. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η δημοσιονομική πολιτική. Φυσικά δεν είναι μόνη. Η δημοσιονομική πολιτική είναι ένας από τους τρεις πυλώνες μιας ορθόδοξης και σωστής οικονομικής διαχείρισης. Ο δεύτερος είναι υγιές τραπεζικό τομέα και δυστυχώς κληρονομήσαμε ένα βαρύ φορτίο αμαρτιών περασμένων γενεών εκεί. Θα πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετημένων δανείων. Και το τρίτο είναι οι δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, οι οποίες είναι απόλυτα συνυφασμένες με την βιωσιμότητα, με την ανθεκτικότητα. Ο τίτλος σήμερα της συζήτησης είναι και ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα της οικονομίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Άρα, η κατακλείδα μου είναι ότι είναι μια πρωτόγνωρη κρίση. Πιστεύω ότι διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμη υπάρχει αβεβαιότητα. Είναι μια κρίση η οποία κατέδειξε τη σημασία της ορθής και της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία χρειάζεται ευελιξία και η οποία θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής που αφορά και δομικές μεταρρυθμίσεις και ένα υγιή τραπεζικό πεδίο. Και η υγιής δημοσιονομική πολιτική είναι ακόμη πιο επιτακτική όταν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχεις ένα νόμισμα, που δεν έχεις το όπλο του devaluation και ορθώς δεν το έχεις το όπλο του devaluation, γιατί όταν υπήρχε, χρησιμοποιήθηκε, τύχε κατάχρηση ως ένας ευκαιριακός τρόπος αύξησης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και δημιούργησε πολύ χειρότερα αποτελέσματα από το πρόσκαιρο όφελος το οποίο είχε. Αλλά ως μέρος μιας νομισματικής ένωσης που έχουμε το αυρό το οποίο μας διαφυλάσσει την αγοριστική μας δύναμη, τότε και οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων είναι ακόμη μεγαλύτερες. Διότι είναι η δημοσιονομική πολιτική, το βαρύ πυροβολικό, το οποίο έχουμε ως κοινωνία, ως οικονομία,
για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, για να βοηθήσουμε τους ευάλωτους, για να βοηθήσουμε την οικονομία. Και είναι αυτό το οποίο πράττουμε σήμερα. Ευχαριστώ.